για το πέναλτι του 12% στις συντάξεις σε όσους αφυπηρετούν προώρα. Η κυβέρνηση δεν σκέφτεται να το καταργήσει καθολικά, ωστόσο εξετάζονται εξαιρέσεις στην βάση των ετών που ο εργαζόμενος πλήρωνε εισφορές στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ετοιμάζει πρόταση για το πέναλτι του 12% στις συντάξεις ο Υπουργός Εργασίας και προτίθεται να την καταθέσει στους κοινωνικούς εταίρους πριν από τον Αύγουστο. Με τον Γιάννη Παναγιώτου μιλώντας στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα, να ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται στην κατάργηση της αποκοπής. Εάν καταργηθεί η αναλογιστική προσαρμογή του 12%, επειδή το 80% των εργαζομένων πλέον στα 63 συμπληρώνει τις εισφορές των 33 χρόνων, θα σημαίνει ότι στην πράξη το όριο συνταξιοδότησης θα μειωθεί, που θα πρέπει στη συνέχεια να αυξηθούν οι εισφορές και ενδεχομένως να μειωθούν οι συντάξεις, κάτι που είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θέλει κανένας. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που πρέπει να τη χάνουν καλύτερης μεταχείρισης και είναι αυτό τον προσανατολισμό που θα έχει και η πρόταση του Υπουργείου. Η προσέγγιση την οποία εμείς υιοθετούμε είναι αυτή της ελάφρυνσης εκείνων των εργαζομένων οι οποίοι συμπληρώνουν πάρα πολλά χρόνια εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει για παράδειγμα πάνω από 40 χρόνια πληρωμένων εισφορών σημαίνει ότι εργάζεται και πληρώνει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχεδόν ολόκληρη του τη ζωή. Συμπληρώνοντας ότι αυτοί οι εργαζόμενοι, σύμφωνα και με την αναλογιστική μελέτη, είναι εργαζόμενοι που για πολλά χρόνια ασχολούνται με χειρονακτική εργασία, με χαμηλούς μισθούς και συνεπώς πρόκειται για χαμηλοσυνταξιούχους, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες της πρότασης θα καθοριστούν από την αναλογιστική μελέτη. Αρνητική είναι η κυβέρνηση στο αίτημα της ΠΟΒΕΚ για αλλαγή του ωραρίου των καταστημάτων και συγκεκριμένα στο κλείσιμό τους στις Κυριακές. Ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι ακούει κάθε σύγκριση που υποβάλλεται από τους κοινωνικούς εταίρους, ωστόσο θεωρεί ότι η αλλαγή ωραρίου δεν θα ωφελέσει. Το πλαίσιο το οποίο λειτουργεί την τελευταία δεκαετία έχει δημιουργήσει συνθήκες μέσα από τις οποίες εδρομολογήθηκαν αναπτύξεις, εξελίχθηκαν επιχειρήσεις, δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας. Σημειώνοντας ωστόσο ότι εκείνο που πρέπει να εξεταστεί είναι συνθήκες εργασίας των ατόμων που εργάζονται κάτω από το συγκεκριμένο πλαίσιο. Και είναι εκεί που επικεντρώνεται η κυβέρνηση. Την επίσημη κατάθεση των εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένει η κυβέρνηση για να σχολιάσει τα όσα γράφει ο Αντώνιο Κουτέρες για το Κυπριακό. Για την ώρα επικεντρωνόμαστε.